Ναι. Και επειδή ξέρω ότι ξέρετε ιστορία. Οι κομμουνιστές κάνανε εγκλήματα, όπως και οι ακροδεξιοί, ταγματασφαλίτες, οι ηχίτες. Οι Γερμανοτσολιάδες. Ναι, κάνανε. Έχει και σήμερα. Κάνανε ακόμη. Κάνανε δολοφονίες. Οι Γερμανοτσολιάδες λοιπόν, και σήμερα. Και οι κομμουνιστές. Απλά οι κομμουνιστές από το 60 και μετά τη δολοφονία Λαμπράκη. Συνεμορφώθησαν. Κάνανε μία. Απεδέχτησαν πολιτικούς κανόνες. Και αυτό έκανε και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να τους θέσει εντός νόμου. Ήταν εκτός νόμου η αριστερά. Γι' αυτό κατέβαιναν ως πάμε, ως εδά κλπ. Οι σκληροί δεν κατέβαιναν, κατέβαιναν οι μετριοπαθείς. Οι σκληροί ήταν στη Σοβιετική Ένωση περισσότεροι. Είχαν μετεγκατασταθεί εκεί. Λοιπόν, όταν ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974 και είδε ότι η αριστερά συνέβαλε στο να πέσει η Χούντα, τους έθεσε ένα κανόνα και τους είπε ότι αν αποδέχεστε πολιτικούς όρους χωρίς εγκλήματα, εγώ να σας νομιμοποιήσω. Εάν όμως δούμε το παραμικρό, θα τεθείτε ξανά εκτός νόμου. Το είπε ο ίδιος ο Καραμαλής αυτό, και προς τιμή του. Το Καραμαλή τους έδωσε μια ευκαιρία και την άρπαξαν. Με τους χρυσαυγίτες φοβάμαι όσες ευκαιρίες και να τους δώσεις, επειδή είναι στο αίμα τους η βία, φοβάμαι ότι δεν θα την αρπάξουν τέτοια ευκαιρία. Μάλιστα. Ναι.